Το πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για άλλη μια χρονιά στελεχώνει με εθελοντές εκπαιδευτικούς τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για ενήλικες. Φέτος οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και δύο νέα τμήματα, όπως αυτό της αισθητικής και της πληροφορικής. Για ακόμη μια φορά ξεκινάει το Τμήμα Κοπτικής Απτικής, το οποίο είναι και το πολυπληθέστερο, με την κυρία Μόκλη την Νίνα, η οποία είναι για τρίτη χρονιά το τμήμα, οπότε έχει και προχωρημένες τάξεις πλεκτικής, αγιογραφίας, χορού, χοροδίας παραδοσιακών τραγουδιών, χοροδίας έντεχνου τραγουδιού, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ντεκουπάζ, αναπαλαίως αντικειμένων, ένα τμήμα. Φέτος μπαίνει ένα καινούργιο τμήμα αισθητικής, δηλαδή να μπορούν να μαθαίνουν κάποια πράγματα, πώς να κάνουν περιποίηση οι κυρίες, που νομίζω ότι είναι και αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργικής ανάταση της ψυχής, όπως και ένα καινούριο τμήμα εκμάθησης πληροφορικής, δηλαδή για να μάθουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να χειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, να χειρίζονται το διαδίκτυο και να μπορούν να αντλούν και περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο. Επιπλέον, ήδη σχεδιάζεται να στελεχωθεί ένα νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην υποστήριξη ηλικιωμένων τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργεί παράλληλα με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και θα περιλαμβάνει όλο τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Θα επισκέπτονται τους συλλόγους ή τις τοπικές κοινότητες, όπως συγκεντρώνονται οι κυρίες ή οι κύριοι. Θα γίνεται μέτρηση ζαχάρου, χοληστερίνης, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και συγχρόνως θα γίνονται και κάποιες ομιλίες από εμάς με διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία και τους ανθρώπους των οικισμών, από επιστήμονες οι οποίοι θα είναι εθελοντές σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να ανακαλύψουμε όλους τους οικισμούς όπου μπορούμε να βρούμε χώρο να στεγαστούμε και όπου υπάρχει δραστηριότητα ανάλογη από συλλόγους στην περιοχή.